Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο κλεισθένης αποσκοπεί να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Συμμετοχή όχι μια φορά στα 4 χρόνια, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής θητείας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι με τον κλεισθένη θεραπεύονται όλα τα προβλήματα. Γίνεται όμως το πρώτο καθοριστικό βήμα, μια δημοκρατική πνοή, αποφασιστική προϋπόθεση για την αναγέννηση της αυτοδιοίκησης. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής δίνει τη δυνατότητα να απογαλακτιστεί η αυτοδιοίκηση από την καταθλιπτική κυδαιμονία πελατειακών, κομματικών και άλλων συμφερόντων που συγκροτούν το σύστημα των δημαρχοπατέρων και μετατρέπουν τους δήμους και τις περιφέρειες σε σατραπίες. Η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού στην αυτοδιοίκηση, εφόσον τελικά επιτευχθεί, μπορεί να προσδώσει λαϊκό κύρος αλλά και αποτελεσματικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνικές δυνάμεις και συμπολίτες μας, οι οποίοι ασφιχτιούν από την κρίση, τόσο την οικονομική όσο και την πολιτική και ηθική, μπορούν να πάρουν στα χέρια τους τη μεγάλη και όμορφη περιπέτεια της αλλαγής της καθημερινότητάς μας. Αυτή την ανατροπή φοβούνται όσοι λυσσασμένα χτυπούν την απλή αναλογική, υπεραψιζόμενοι τις παθογένειες ενός πολιτικού συστήματος που μέσα από την κακοδιαχείριση, τον πελατειασμό και τη διαφθορά οδήγησε στη σημερινή κρίση. Είναι υποκριτικό να σβήνονται τα ανάλογα προβλήματα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, όταν μάλιστα είναι διαπιστωμένα από τα αρμόδια όργανα. Οι τερατώδεις τεχνητές πλειοψηφίες των καλπονοθευτικών συστημάτων είναι η μήτρα της κακοδιοίκησης και των συναλλαγών. Ο κλεισθένης καθιερώνει τα τοπικά δημοψηφίσματα. Πρόκειται για μια μορφή άμεσης δημοκρατίας που μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και αποδοχή στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Είναι η διαλεκτική ένταση ανάμεσα στις δύο μορφές της δημοκρατίας, που μπορούν να εμπλουτίσουν τη δημοκρατική ζωή σε τοπικό επίπεδο ως προοίκασμα για το εθνικό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση στη Βουλή ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία, τη Χρυσή Αυγή απροκάλυπτα κοινικά, αλλά με έκπληξη για το ΠΑΣΟΚ. Λέω με έκπληξη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία, μια παράδοση μεταρρυθμίσεων στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αντιπαραθέτουν τη δημοκρατία με την αποτελεσματικότητα. Ο κ. Βοήτης μάλιστα αναζήτησε τη μήτρα της προβληματικής του στον Ιερό Αυγουστίνο, στην πολιτεία του Θεού, στο Μεσαίωνα, ξεχνώντας τη δημοκρατική τομή της νεωτερικότητας και του διαφωτισμού, πάνω στην οποία έχει θεμελιωθεί το πολίτευμά μας. Ο Αυγουστίνος, μια γλυκιά φωνή του Μεσαίωνα, αλλά Μεσαίωνας. Ανακαλύπτουμε βέβαια τη μήτρα προτάσεων για την κατάργηση του οκταώρου, την ισλαμοφοβία, τη θρησκοληψία, αντιλήψεις που βλέπουμε να διακινούνται έντονα στις μέρες μας. Μεσαίωνας, πίσω στο Μεσαίωνα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μια συνηθισμένη κρατική υπηρεσία αρμόδια για τα απορρίμματα και τον ενταφιασμό των νεκρών. Έχει διτό χαρακτήρα, προεχόντως ως θεμελιώδες δικαίωμα έκφρασης της τοπικής δημοκρατίας και της τοπικής αυτονομίας, όπως αυτή ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, παράλληλα όμως και ως ιδιότυπος διοικητικός θεσμός που συνδέεται στενά με την κεντρική και αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση με την οποία συναποτελεί μια λειτουργική ενότητα. Σε άλλα συντάγματα, μάλιστα, όπως το Ιταλικό, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και η Κεντρική Διοίκηση αποτελούν ίσες εκφάνσεις του κράτους και καθιερώνονται επιπλέον τεκμήριος στους Δήμους για όσες αρμοδιότητες να αποδίδονται ρητά στους άλλους θεσμούς. Η αναγκαία αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ακόμη ένα βήμα γίνεται με τον κλεισθένη, πρέπει να ενταχθεί στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς ο ρόλος της αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνο η διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων που έχουν τοπικό χαρακτήρα, αλλά όλων των δημόσιων υποθέσεων που προσυδειάζουν στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και στην άμεση δημοκρατική της νομιμοποίηση, για να επικαλεστώ και τη σχετική πρόταση του συνταγματολόγου κ. Σωτηρέλη και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της τότε ΚΕΡΚΕ. Μόνο μια τέτοια αντίληψη, που δεν υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση σε διεκπαιρεωτή υπηρεσιών και δεν της αφαιρεί την ισχύ της λαϊκής εκπροσώπησης, μπορεί να αποδυναμώσει στερεότυπα και πρακτικές της κεντρικής διοίκησης και των δικαστηρίων που αμφισβητούν χωρίς να κρύβουν την προκαθάλιψή τους το ρόλο της αυτοδιοίκησης σε μείζωνα κρατικά ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία και το περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι,
Ο Κλισθένης κάνει και ορισμένα βήματα ως προς την εκλογήκευση του οργανωτικού μοντέλου της αυτοδιοίκησης. Χρειαζόμαστε όμως και εδώ μεγαλύτερη τόλμη, που σε έναν βαθμό συναρτάται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να οργανώσουμε μητροπολιτικούς αυτοδιοικητικούς θεσμούς στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα και αντίστοιχους θεσμούς για τα νησιωτικά συμπλέγματα. Επιβάλλεται επίσης η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ χωρίς ημίμετρα, στο πλαίσιο μιας γενναίας φορολογικής αποκέντρωσης, ώστε οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του άρθρου 78 του Συντάγματος, να μπορούν να καθορίζουν αλλά και να εισπράττουν φόρους και τέλη πέραν των ανταποδοτικών, όχι φοροπηκτικά, αλλά με κριτήρια τη χωρική και κοινωνική συνοχή. Κάτι τέτοιο βέβαια σημαίνει το σταδιακό απεγκλωβισμό της χώρας από τον μνημονιακό φορολογικό μηχανισμό. Κυρίες και κύριοι, με τις ρυθμίσεις του Κλισθένη δημιουργούμε νέες δυνατότητες για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση της χώρας, που είναι προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότησή μας, σε μια περίοδο που παλεύουμε και τα καταφέρνουμε σε κάποιο βαθμό. Να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την ελπίδα ότι θα βρούμε μια θέση αντάξια των θυσιών του ελληνικού λαού σε σύγκληση με τις ευρωπαϊκές οικονομίες και με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στο σημερινό νομοθέτημα αποτυπώνεται σε σημαντικό βαθμό οι αγώνες και οι εμπειρίες από τη δράση της αριστεράς μέσα στο αυτοδιοικητικό κίνημα επί πολλές δεκαετίες. Με κορυφαία την εμπειρία της αυτοδιοίκησης στις ελεύθερες περιοχές της κατεχόμενης Ελλάδας 40-44, όπως μας την κλειοδότησε ο Γεωργούλας Μπέικος στο βιβλίο του με τίτλο «Η λαϊκή εξουσία στην ελεύθερη Ελλάδα». Μια λαμπρή παράδοση που επιβίωσε στις μέρες μας ως όαση, χάρη στον οραματικό λόγο και την τόλμη κάποιων εμβληματικών μορφών της αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, και έδειξε τι μπορεί να επιτύχει η αυτοδιοίκηση και τι αξίζει να ζουν οι τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλιο. Κύριο Στιβαίος, ελάτε.